Λίγο τις φάσεις mm-hmm. από τον ντέρμπι. Είναι... Επλευροκόπηση που λέμε. Ναι, ναι. Επλευροκόπηση. Δεν πάω από τον άξονα. Τώρα αυτό για τον Κύριλο Ντεσπότοφ είναι νομίζω τραγικό το τελείωμα. Είναι ότι παίρνεις την ευκαιρία σου, είσαι ο Ντεσπότοφ. Εκεί πρέπει να το βάλεις. Μετά είναι η ευκαιρία με τον Μπράντον Τόμας. Εδώ είναι πάλι είναι λάθος του Ρέτσου. Ναι. Ο οποίος είχε βγει ψηλά και πήγε να κάνει το ίδιο λάθος που έκανε στο μάτς που το οποίο έδωσε την ευκαιρία στον Πανσεραϊκό να ισοφαρίσει. Αυτό δεν είναι ή το άλλο δεν θυμάμαι. Το Μπράντον Τόμας, η ευκαιρία. Ναι. Λοιπόν, εδώ όρθιος ο Τσολάκης δεν έχει καμιά ελπίδα, πάει μπάλα μέσα, τελειώνει, είναι τελειωμένη ιστορία. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τις ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Σιγά σιγά ο Ολυμπιακός βρίσκει ρυθμό, κρατάει μπάλα. Πάλι πλάτη ο Ολυμπιακός, πάλι από την πλάτη. Εδώ είναι ο Ζέλσον. Η πρώτη κεφαλιά του Κοστούλα, μία από τις 7 επαφές του Κοστούλα στην περιοχή. Ναι. Ζολάκη, του Κοτάσκη. Εδώ κοιτάξτε. Δύσκολη γιατί έρχεται με κάθε φόρα. Κάθε τι κίνηση έρχεται πίσω, από την πίσω γραμμή, είναι μία απρόβλεπτη κατάσταση για την άμυνα. Κάνει τα βήματα. Ευκαιρία Ολυμπιακού με Ελκαμπή είναι το τακουνάκι του Κοστούλα. Όχι, είναι το λάθος γύρισμα του Λόβρεν. Ναι. Είναι το λάθος του Λόβρεν. Αυτό είναι εδώ, φάση. Γέμισμα Κοστίνια εδώ να πω. Ναι. Κοτάρσκι το γρήγορο αντίδραση. Ναι, πρόλαβε Κοτάρσκι. Το γέμισμα εδώ βλέπεις. Τραγικό το λάθος. Όχι τραγικό. Τη διάβασε ο Ελκαμπή. Μωρέ, είναι και πανέκκληρο ο Ελκαμπή. Τη διάβασε πάση. Λοιπόν, ναι, τώρα έχουμε τον γκολ του Ολυμπιακού, δεν το αυτό. Τον γκολ του Ολυμπιακού είναι με... Εδώ είναι το γκολ. Με το γέμισμα του Τσικίνιο, βγαίνει πίσω από την άμυνα ο Κοστούλας και πετυχαίνει ένα γκολ. Τη ζώνη. Σπάει τη ζώνη. Το οποίο το έχει πετύχει ούκο λίγες φορές. Είναι δύσκολη κεφαλιά αυτή. Στην καριέρα του. Έχει πλάτη στην αρχή. Και γυρίζει το σώμα. Είναι κεφαλιά πλασέ. Ναι. Αυτό θα μπορούσε για την άντρα 19 που την έχουμε δει. Θα μπορούσε να είναι μια συνεργασία Παπακανέλος Μουζακίτης Κοστούλα. Έχει πλάτη την αιστεία. Έχει πλάτη την αιστεία. Ναι, ναι. Βλέπει. Μου θυμίζει γκολ Τζοβάνι σε τελικό κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στην Ιασμένη που έχει τον τελικό του Κωνσταντίνου που λέμε. Που... Τον τελικό του Αλέφατου δεν θα βρει. Στην ισοφάρι... ναι, εντάξει. Που ισοφάρισε με μια τέτοια περίεργη κεφαλιά έτσι από σέντρα. Ψιλοκάθετη σέντρα νομίζω ότι θα βρει. Δεν θα βρει. Εντάξει, λέω, μου θυμίζει σαν γκολ μου, το θυμίζει αρκετά. Τώρα, επόμενη φάση. Πάμε να τη δούμε. Επόμενη φάση είναι πριν το ημίχρονο το τελείωμα του Ζίβκοβιτς. Εδώ. Ναι. Καλό. Ένα τελείωμα εδώ του Ζίβκοβιτς και ένα στο Old Trafford δεν το βγήκανε. Εδώ. Εδώ τον χάνει ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Πιρόλα δηλαδή. Εντάξει, ο Πιρόλα ήταν αδυναμία. Ναι. Και αυτό γίνεται. Εντάξει. Εδώ γίνεται το σούτ από τον Ντάισον. Άρχισε να πάει να του κάνει μπλοκ. Ναι. Πάμε με τον γκολ του Ελκαμπή. Πάντως όταν πήγε ο Ζίβκοβιτς από την πλευρά του Πιρόλα, φάνηκε ότι θα κινδυνεύσει παραπάνω. Δεν κινδύνευσε τελικά τόσο πολύ. Αλλά τελικά η εσωτερική αλλαγή δεν έφερε. Ναι. Περίμενε ότι αυτό θα είναι μεγάλο μισμάτς. Δεν βγήκε μες στο μάτς. Εδώ όλο το γκολ είναι το πρώτο βήμα που κάνει ο Ελκαμπή και αλλάζει κατεύθυνση. Εδώ βλέπεις αυτό. Η αλλαγή κατεύθυνση. Α, μπράβο. Δεύτερη φορά που ο Ολυμπιακός τρυπάει τις γραμμές στην αμυντική γραμμή πολύ, του ΠΑΟ μετά το 0-1. Πολύ κομβικό αυτό. Πολύ κομβικό αυτό που λέει. Πολύ κομβικό αυτό που λέει ο Καρατζάκη. Είναι μελετημένο, οπότε θα κάνει το βήμα για να. Εδώ είναι σχεδιασμένο αυτό που λέμε δουλεμένο στην προπόνηση. Εδώ μου θυμίζει ο Λουίς Σουάρες στην Μπαρτσελόνα. Με τις μαγικές. Για να κάτι κάθεται από το πλάι του Ζόρντι Άλμπα και ο Σουάρες είχε ξεκινήσει ήδη να μπει μέσα να κάνει το τάκλι. Εκεί επιβεβαιώνει. Ακόμα στην Ίντερ Μαϊάμι αυτό. Και τώρα το... Ναι, και τώρα, ναι. Εκεί επιβεβαιώνεται αυτό που λέει ο Μεντιλίμπαρ, ότι αλλάξαμε το παιχνίδι μας και παίξαμε με βαθιές μπαλιές. Εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τη μείωση του σκορ με τον Μπάμπα. Το ότι ο ΠΑΟΚ έχει πρώτο σκόρερ το αριστερό του μπακ, επίσης κάτι λέει. Κωνσταντέλιας εδώ δημιουργεί όλη την ανισορροπία. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ τι κάνει. Ναι. Το μπάγα. Έχει τραβήξει όλη την άμυνα πάνω του. Ναι, παίρνει όλη την άμυνα, την assist την κάνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Ντάνι, ναι, πάει να κόψει και βγαίνει assist. Εντάξει, okay. Και βγάζει την πάσα. Παράπλευρη απώλεια. Αυτό είναι που λένε για τρίτο τυχαίο έβριμα. Νομίζω εγώ. Έχει κάνει την κίνηση ο Μπάμπα, οπότε αυτό είναι. Και είναι και ψύχρεμο το πλασέ. Τόσο όσο. Το 1-3, εδώ ήταν και λίγο άτυχος ο ΠΑΟΚ, γιατί
φήμεση λίγο γαλλικό μπιλιάρδο. Καταρχήν βγαίνει εδώ, κάνει τη χαζομάρα. Εδώ ζύγκο, κάνει το λάθος. Κάνει το ζύγκο. Και ο άλλος είχε γυρίσει την πλάτη. Ο άλλος δεν είναι πλάτη. Τι ο άλλος είναι πιο δυνατά, δεν μπόρεσε να την έλεγξει. Αν δεν με τη μία η μπαλιά του. Ο στόπερ. Ναι, εδώ κύριε Τράγκ. Έχει χάσει τη φάση. Ο Ζέλσον βγαίνει πιο μόνο από τη μοναξία που λέγεται να φίλο του παλαιότερα. Και πάλι δεν κάνει καλό κοντρόλ. Δεν ναι, την ναι, παίρνει ναι, καλά την μπάλα. Ναι, αλλά εδώ, κάνει μια δεύτερη καλή επαφή. Εδώ. Εδώ μπορεί να χαθεί η αντεπίθεση. Εδώ σε αυτή τη φάση. Καλά να το χάνει αυτό το γκολ. Εντάξει, εδώ τον κρεμάει αυτό. Θέλω να σου πω. Έχουν χαθεί αντεπιθέσει τέτοιε. Θέλει να σου πω κάτι. Εδώ φαίνεται σε μια συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γιάννη και σένα και τον Νίκο. Γιατί ο Ζέλσον παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί το first touch που κάνει. Είναι απαράδεκτο για το επίπεδο του Ζέλσον παίκτη 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Για παιδιά, έχει μια λεπτομέρεια. Η μπάλα κυλάει σε κέλ. Ναι. Και είναι τυχερός γιατί δεν μπαίνει τελείως κάθετα. Φεύγει προς το πλάι, οπότε διευκολύνεται. Εμείς όμως, εν Χριστώ αδερφέ, δύο επαφές για να τη στρώσει καλά την μπάλα. Εν Χριστώ αδερφέ, Ραπτόπουλε, εμείς που έχουμε δει τον Ζέλσον στα καλά του, στη Sporting Λισαβόνα, στην Εθνική Πορτογαλία κτλ. Και στη Μονακό κτλ. Πριν πάθει τους τραυματισμούς, αυτό το πράγμα ήταν φούτυρο στο ψωμί του. Το πεις... Γι' αυτό παίζει στην Ελλάδα. Αλλιώς δεν θα έπαιζε στην Ελλάδα. Ρασίστηκε με τον γκολ χθες. Ωραία. Εντάξει, και... ήταν καλός. Ναι. Ας πούμε και... με τη Ρέντζε ήταν κάτω του μετρίου. Σαν ποιότητα ποδοσφαιριστή είναι καλύτερος από τον Πότενισε. Σαν ποιότητα. Σαν προσφορά. Είναι ποιοτικός. Εντάξει, άλλο στυλ. Αυτό θέλει ανοιχτό χώρο. Στο κλειστό χώρο αυτά που κάνει ο Πότενισε ούτε που τα ονειρεύεται ο Ζέλσον. Και το αυτογκολ του Κάρμο. Που έβαλε ξανά τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Από φόρτωμα, ΠΑΟΚ. Ναι, από φόρτωμα. Εδώ. Από φόρτωμα. Ναι, πάλι δηλαδή από έχει, την πλευρά που λέγαμε. Έχει τέσσερις παίκτες να διεισδύσουν κάτω και πάει και κάνει φόρτωμα. Θα πεις κόλεμα τώρα, αυτό λες. Ναι, γιατί η άμυνα του Ολυμπιακού πίεζε πολύ και δεν τους άφηνε να κάνουν το... Δηλαδή, ανάγκαζε τον Κωνσταντέλια κυρίως να το κάνει αυτό. Ενώ... Τους έκλεισε το καλό τους στοιχείο. Λοιπόν,